Έτσι ακριβώς ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι. Ήταν μια ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Μιλάω για το πρωτάθλημα πάντα. Και νομίζω ότι κερδίσαμε άξια. Το ξεκίνημα είναι ιδανικό, αν εξαιρέσει τους μείον 2 βαθμούς στον Αργονάθη, που δεν είναι βέβαια κακό αποτέλεσμα, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Απλά επειδή τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα μάτς για μας και έπρεπε να περάσουμε με διπλό από εδώ, τα δώσαμε όλα για να έχουμε μια καλύτερη συνέχεια. Όπως σας έχω πει, έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι, νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού που είμαστε πολύ καλοί. Αυτό συνέβη και σήμερα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, δεχτήκαμε και βάλαμε ένα γκολ σε ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά δεν είχε φάσεις. Αλλά νομίζω ότι από εκεί και μετά πατήσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιουργήσαμε άλλες 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές, πετύχαμε 2 γκολ και θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν σε καμία φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Σημασία, ξαναλέω, ότι όπως είπατε και στην αρχή, περνάμε από δύσκολες έδρες, όπως είναι αυτή του Παναφυλιακού, μια ομάδα με τεράστια ιστορία, μια ομάδα που μαζί με τον Παναργιακό θεωρώ ότι πάντα θα παραμένουν δύο μεγάλες ομάδες στον ομό, έστω και αν βρίσκονται τώρα στο τοπικό Παναφυλιακός, και αυτό θα έλεγα περισσότερο δίνει έμφαση στη δικιά μας τη νίκη. Θεωρώ ότι εδώ είναι μια έδρα που δύσκολα θα περάσουν και νομίζω ότι, αν θυμάμαι και καλά, τα προηγούμενα χρόνια του Κουτσοπόδη πάντα εδώ πλήρωνε ουσιαστικά παιχνίδια τα οποία δεν μπορούσε να κερδίσει. Το καλό ήταν ότι και 22 και 26 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν ήταν μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Ήταν ένα καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και θεωρώ ότι αποζημίωσε και τον κόσμο που, από ό,τι βλέπω, στο τοπικό πρωτάθλημα έρχεται στο γήπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όπως και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες φορές, έτσι και σήμερα, βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο γήπεδο του Ναυπλίου και αυτό μας δίνει και εμάς έτσι μεγαλύτερο κουράγιο για να προχωρήσουμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα του πρωταθλήματος και ακόμα δεν μπορούμε ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να απογοητευόμαστε. Εντάξει, τι να πω, μας έχει γυρίσει λίγο η τύχη την πλάτη. Έχουμε προηγηθεί σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το παιχνίδι με τον Αργοναύτη. Και μας έχει γίνει ανατροπή και μέσα στο Λιγουριό και με τη Λέρνα πάλι το ίδιο. Εντάξει, η εικόνα και η προσπάθεια των παιδιών ήταν καταπληκτική. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Αυτό που είχαμε σχεδιάσει με τους συνεργάτες μου και τον Χρήστο Δημόπουλο, πιο πολύ με τον Βαγγέλη τον Γαβρίλη, ήταν η ομάδα να είναι έτοιμη σε ένα πολύ καλό, να έχει βαθμό ετοιμότητας γύρω στο 70-80% μετά τις 6 πρώτες αγωνιστικές. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ και θα προσπαθήσουμε πάλι να μπούμε στο στόχο μας, που είναι το πρωτάθλημα.